three days. It's cold. Το 11χρονο κοριτσάκι από την Ουκρανία άφησε τη ζεστασιά του σπιτιού της στο σχολείο, τη ζωή που ήξερε μέχρι χτες, και εδώ και τρεις ημέρες βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία. Εκεί όπου τη συνάντησε η απεσταλμένη του Όπεν Αδαμαντία Λιόλιου μαζί με χιλιάδες άλλους Ουκρανούς. Η Πολωνία δείχνει την αλληλεγγύη της στους Ουκρανούς που έφυγαν για να σωθούν από τη φρίκη του πολέμου. We left Kiev, I don't know how many days ago. It was a very long journey. I'm sorry, but it's terrible what's going on in the Ukraine. Η ώρα είναι 11:30 τη νύχτα και πρόσφυγες από την Ουκρανία, αφού πέρασαν τα σύνορα και βρέθηκαν εδώ στην Πολωνία, επιβάζονται στα λεωφορεία και μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο. Οι περισσότερες είναι γυναίκες με τα μωρά τους στην αγκαλιά. Συγκλονίζουν οι εικόνες με τα παιδικά καροτσάκια έξω από τις σκηνές. Οι πιο τυχεροί έχουν μια ζεστή αγκαλιά που τους περιμένει στα σύνορα. Ήρθα εδώ πέρα πριν 4 μέρες, γιατί έχω ένας φίλος μου, είχε μια οικογένεια στην Ουκρανία και περιμένομαι να ξέρουμε πώς θα πάμε στην Ουκρανία. Έχουμε αυτοκίνητο, αλλά περιμένομαι να ξέρουμε πώς να πάμε. Αυτή η οικογένεια έρχονται από την Χάρκοφ, στο Λιβίβ. Στην περιοχή Ψεμής της Πολωνίας όπου και βρισκόμαστε, που απέχει 10 χιλιόμετρα από το συνεργειακό σταθμό με την Ουκρανία, εθελοντές μαγειρεύουν μέρα και νύχτα, συλλέγουν κουβέρτες όπως και ρούχα προκειμένου να τα δώσουν στις χιλιάδες των προσφύγων που καταφθάνουν εδώ από την εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας. We are trying to help as many people as we can, which are coming here asking for anything what they need. Περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στην Πολωνία από την προηγούμενη Πέμπτη.